Λοιπόν, να τα πάρουμε αν θέλεις πίσω από την αρχή, γιατί ίσως ο κόσμος που μας βλέπει να μην γνωρίζει ότι είχαμε μεγάλη επιχείρηση της, του λιμενικού αλλά και της αεροδρομοκρατικής από νωρίς το πρωί, σχεδόν από τα ξημερώματα, από τις 5 τα ξημερώματα στον θαλάσσιο χώρο ανάμεσα στη Χίο και στις Σινούσες. Εκεί εντοπίστηκε ένα φουσκωτό σκάφος περίπου 4,5 με 5 μέτρα, ακινητοποιήθηκε από τους λιμενικούς και όταν το πήγαν σε ένα σημείο όπου μπόρεσαν να το ψάξουν, να δουν τι έχει μέσα, αντίκρισαν, Σπύρο, 2 αντιαρματικές ή ρουκέτες ή όλμους, πιστόλια, 4 χειροβομβίδες, 200 και πλέον σφαίρες και εκρηκτικούς μηχανισμούς. Στο ερώτημα των λιμενικών, γιατί υπήρχαν 2 Έλληνες και 2 αλλοδαποί. Οι 2 Έλληνες είπαν ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά που μεταφέρουμε, με αυτά που βρίσκονται μέσα στο σκάφος και πήραμε χρήματα για να μεταφέρουμε το σκάφος από τα παράλια ίσως της Χίου, αυτό που βλέπουμε. Αυτό είναι, που βλέπουμε το σκάφος και οι Έλληνες μας λες ισχυρίζονται ότι είναι απλά οι μεταφορείς. Οι δύο αλλοδαποί, τι εθνικότητα συνεγνωρίζουμε. Είναι Τούρκοι κουρδικής καταγωγής. Λοιπόν, με το που πήγαν στο λιμεναρχείο της Χίου άρχισαν να εξηγούν κάποια πράγματα και άμεσα έγινε συντονισμένη επιχείρηση της αεροδρομοκρατικής στη Κορίνθο, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα λοιπόν συνελήφθησαν, μάλλον προσήχθησαν από διαμέρισμα στα Εξάρχεια 9 άτομα, 8 άνδρες και μία γυναίκα. Είναι όλοι κουρδικής καταγωγής, οι 6 είναι Τούρκοι κουρδικής καταγωγής και οι 3 είναι γαλλικής υπηκότητας Κούρδος, γερμανικής υπηκότητας γυναίκα και ένας άνδρας βουλγαρικής υπηκότητας πάλι Κούρδος. Είναι εκεί, Κούρδοι που έχουν πάρει και την υπηκότητα ακριβώς, άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Εκεί προσπάθησαν να σβήσουν σύμφωνα με την αστυνομία από ηλεκτρονικούς υπολογιστές κάποια αρχεία. Ήδη έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα, όπως σας είπα, είχαμε και επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, όπου και εκεί εντοπίστηκαν 3 άτομα σε διαμέρισμα και αυτά κουρδικής καταγωγής. Είναι προφανές ότι από την πρώτη στιγμή που εντοπίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι, χτύπησε καμπανάκι πιθανόν όχι μόνο στην αντιτρομοκρατική, αλλά και στην ΕΕΠ, όπως δείχνουν ακριβώς τα πράγματα. Ακριβώς. Έχουν πει που πήγαιναν, τι θα τα έκαναν αυτά τα όπλα, τέτοιες πληροφορίες έχουν βγει προς τα έξω. Δεν υπάρχουν ακόμα, δεν υπάρχει τίποτα ακόμα, όλα είναι σε εξέλιξη. Να σας πω επίσης ότι ελέγχονται και άλλα άτομα. Ήδη, όπως σας είπα, έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να ελέγξουν τους ηλεκτρονικούς, τους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρέθηκαν στο σπίτι στα Εξάρχεια. Οι 2 άνδρες, ο ένας ουσιαστικά είναι 22 ετών και ήταν ο χειριστής, ο άνθρωπος ο οποίος μετέφερε από τα παράλια της Χίου, της Μυτιλίνης, κανείς δεν το γνωρίζει, προς τα παράλια της Τουρκίας. Άρα γιατί πήγαιναν, προς την Τουρκία. Προς την Τουρκία πήγαιναν. Ακριβώς. Και είπε ότι εγώ πήρα 500 ευρώ για να μεταφέρω τα άτομα αυτά προς τα εκεί, χωρίς να γνωρίζω τι είχε μέσα το σκάφος. Το ίδιο ακριβώς είπε και ο 50χρονος άνδρας, ο οποίος εξήγησε στους αστυνομικούς ότι και εγώ πήρα χρήματα για να μεταφέρω αυτούς τους ανθρώπους. Τίποτε άλλο. Τώρα με τη διάσταση αυτή που πήρε, με τις προσαγωγές που έχουμε και από τα Εξάρχεια, καταλαβαίνεις ότι η υπόθεση μπαίνει σε άλλα μονοπάτια και επειδή έχει πολύ λεπτές παραμέτρους, το καταλαβαίνουμε από το τι μετέφερε αυτό το σκάφος και ποιοι έχουν προσαχθεί και συλληφθεί μέχρι τώρα, να μείνουμε σε αυτά και να δούμε πού θα κάτσει αργότερα αυτή η υπόθεση. Πάντως, αν μου επιτρέπεις, από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκε και ο Πρωθυπουργός.